Ξεκινάμε με Κώστα Τσουρό. Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί το όνομά του έχει συζητηθεί τις τελευταίες μέρες σε αναφορικά με το τηλεοπτικό του μέλλον. Τι θα γίνει, θα μείνει εκεί που είναι, θα φύγει. Για να δούμε τι μας λέει ο ίδιος. Κώστα, τι γίνεται, τι κάνεις. Τι κάνετε, ρε παιδιά. Λύγει το συμβόλαιο σου φέτος. Ποιες είναι έτσι οι πρώτες σκέψεις. Σχεδόν λύγει. Σχεδόν λύγει. Έχω ακόμα. Και ποιες πρώτες σκέψεις. Ακόμα είναι νωρίς. Φλεβάρης είναι. Από τώρα θα σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε του χρόνου. Συζητήσεις έτσι με άλλα κανάλια υπάρχουν στα πλάνα σου. Έχεις σκεφτεί να ξεκινήσεις. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πάντα όταν σου γίνεται μια πρόταση ως επαγγελματίας, καλό είναι να συζητάς και να ακούς και να τιμάς και τον άνθρωπο ή το κανάλι που σου κάνει την πρόταση. Έτσι. Δηλαδή, όταν σου γίνεται μια πρόταση, είναι λογικό να τη συζητήσεις. Από εκεί και πέρα, τα δεδομένα τα ξέρουν όλοι, ξέρουν σε ποιο κανάλι είσαι, ξέρουν τη διάρκεια του συμβολέου σου. Οπότε, ξέρεις, όλες οι συζητήσεις γίνονται. Μπορεί να γίνουν για μελλοντικά, μπορεί να γίνουν για του χρόνου, για του παραχρόνου. Είσαι στην πολύ πρωινή ζώνη εδώ και 2 χρόνια. Κάνοντας έναν απολογισμό, είναι εύκολη ζώνη, είναι δύσκολη ζώνη. Για μένα το πιο δύσκολο είναι το πρωινό ξύπνημα. Το λέω και το ξαναλέω, αλλά πραγματικά είναι αυτό το οποίο με δυσκολεύει περισσότερο. Στον αέρα όλα αντιμετωπίζονται. Αλλά... Δική σου εκπομπή θα ήθελες. Πρώτον, αυτό που λένε ότι αν είναι να έρθει, θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει. Δεύτερον, έχουν γίνει τέτοιου είδους συζητήσεις και τα προηγούμενα χρόνια τελικά δεν καταλήξαμε στο να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι αυτό ο σκοπός το να κάνω δική μου εκπομπή. Μ' αρέσει και επαναλαμβάνω και θα το ξαναπώ, μ' αρέσει να συμμετέχω σε μια εκπομπή η οποία είναι αξιοπρεπής και γίνεται καλή δουλειά. Τι θα ήθελες να κάνεις? Γενικά, εμένα μ' αρέσει αυτό το είδος που κάνουμε τώρα, το infotainment, δηλαδή να έχει και τα δύο μέσα. Αν κάποιος μου έβαζε το μαχαίρι στο λαιμό, παράδειγμα, και μου έλεγε πρέπει να αποφασίσεις ή ενημέρωση ή ψυχαγωγία, νομίζω ότι θα διάλεγα ενημέρωση. Η σχέση σου με την Ελεονόρα πώς είναι? Η σχέση με την Ελεονόρα έχει περάσει πάρα πολλά στάδια και πάρα πολλά κύματα, γιατί είμαστε φίλοι χρόνια. Δηλαδή, είμαστε φίλοι πάνω από 10 χρόνια, έχουμε κάνει μαζί διακοπές, έχουμε κάνει μαζί ραδιόφωνο. Οπότε, ξέρεις, είναι κάτι δοκιμασμένο που τώρα τα 2 τελευταία χρόνια δοκιμάζεται και στην τηλεόραση. Ακούγεται και το όνομα του Σάβα Μπούμπουρα για την εκπομπή σας του χρόνου. Είναι κάτι έτσι που έχεις ακούσει εσύ εκ των έσω? Από πού ακούγεται το όνομα του Σάβα Μπούμπουρα? Είδες και τις καλές σχέσεις που έχει η Ελεονόρα μαζί του. Α, ωραία. Και εγώ έχω καλή σχέση με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Να τη φέρουμε να κάνουμε μαζί εκπομπή. Να πα εσύ να τραγουδίσει. Α, είναι και αυτό ωραίο. Να πα στην Ακτή Πυραιός να τραγουδάω. Σωστό κι αυτό. Αν οι παιδιά οι εκπομπές γινόντουσαν από τις καλές σχέσεις των ανθρώπων, τότε δεν θα είχαμε εκπομπές. Η Ναταλία Γερμανού έχει μιλήσει πολλές φορές για σένα με πολύ καλά λόγια και ξέρω ότι και εσύ την εκτιμάς πολύ. Πολύ. Θα σκεφτώσουν το ενδεχόμενο να γυρίσεις ή είσαι κατά στα πισωγυρίσματα? Κοίτα, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να γυρίσω σε μια εκπομπή την οποία μόλις έφυγα, μόλις 2 χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η προηγούμενη εκπομπή που έκανα. Το ότι πέρναγα καλά και ήταν μια εκπομπή στην οποία πραγματικά έμαθα πράγματα και έμαθα από την Ναταλία πολλά πράγματα και της το χρωστάω αυτό και την ευχαριστώ. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει λόγος να γυρίσω. Δηλαδή, μου λείπει η Ναταλία. Ότι μου λείπει πολύ. Αλλά προχωράμε. Θετική πρόθεση να παραμείνεις στο κανάλι που βρίσκεσαι υπάρχει? Ναι, καλά, γιατί να μην υπάρχει. Είναι η προτεραιότητά σου? Πάντα είναι η προτεραιότητα το κανάλι που δουλεύουμε. Είμαι στο Μέγκα και η προτεραιότητά μου είναι το Μέγκα. Δεν το συζητάω αυτό. Από εκεί και πέρα. Όλα είναι ανοιχτά, αλλά είμαι στο Μέγκα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Φιλιά στη Φέη. Και εντάξει, δεν χρειάζεται να πω στον αέρα πόσο την αγαπώ, το ξέρει πολύ καλά. Πολλά φιλιά. Όλοι σε αγαπάνε τελικά, μου φαίνεται. Δεν είναι σημαντικό να συνεργάζεσαι με ανθρώπους και μετά να υπάρχει καλή σχέση? Ναι, εντάξει, απλά το λέω σαν φάση. Μπράβο. Και είναι καιρό που τα ακούμε στα γενέθλιά σου σήμερα. Πάντως και στα δικαστήρια, εμένα χθες με πιάναν όλοι και μου λέγανε πώς σε αγαπάνε. Αλήθεια. Ποιοι? Συνάδελφοι. Δικηγόροι. Συνάδελφοι από τον Αντένα, σίγουρα, ναι. Είναι αμοιβαίο. Για κάποιους δικηγόρους, δεν ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Ωραία, τώρα δεν κατάλαβα. Οι δικηγόροι σε εκτιμούν. Δεν θέλει να εδώ μας απάντησε κάτι ο Τσουρός τώρα σήμερα. Δεν θα μας απαντήσει, ρε παιδιά. Τον δεν πήρα καμία απάντηση σε εμάς. Γιατί να πάρεις εσύ? Εγώ κατάλαβα κάτι. Ότι... Ναι, να πω ότι κατάλαβα εγώ. Ότι του λείπει η Ναταλία. Ότι προτιμά, ναι, ότι δεν θα έκανε πισωγύρισμα, τέλος πάντων, δεν είναι ωραία λέξη. Γιατί είναι σαν να ακυρώνει την απόφασή του να φύγει από ένα κανάλι και από μια εκπομπή. Ναι. Έχουν περάσει μόλις 2 χρόνια. Δεν θα ξαναεπέστρεφε στο Σαββατοκύριακο και μάλλον προτιμάει το καθημερινό. Εγώ πιστεύω ότι προτιμάει καθημερινό, θα δώσει προτεραιότητα σίγουρα στο κανάλι του, θα ζητήσει, θα συζητήσει όπως έγινε και 2 χρόνια πριν να έχει κάτι δικό του. Αν όχι, θα παραμείνει στην Ελεονόρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εγώ ξέρεις, δεν καταλαβαίνω. Εκτός αν γίνει, συγγνώμη, μία πρόταση από ένα άλλο κανάλι, δεν ξέρω, το Sky, τον Αντένα. Προσέγγιση. Για να κάνει ότι κάτι. Έχει γίνει... Περίμενε λίγο. Για να κάνει κάτι δικό του. Για να πάει σε μία εκπομπή άλλη και να κάνει το ίδιο πράγμα,
νομίζω ότι δεν θα το έκανε, θα παρέμενε στην μελέτη. Αν η πρόταση από ένα άλλο κανάλι έχει να κάνει με το να κάνει κάτι πιο δικό του, Σαββατοκύριακο δικό του. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Βεβαίως. Έτσι πιστεύω ότι θα αλλάξει κανάλι. Αλλά να πάει σε άλλη εκπομπή, να αφήσει τη μελέτη και να πάει σε άλλη εκπομπή να κάνει το ίδιο πράγμα, πιστεύω ότι δεν θα το έκανε ποτέ. Λοιπόν. Δική μου θέση. Ωραία. Εγώ τελείωσες. Δεν καταλαβαίνω, Αφροδίτη μου, τι εννοεί, προτιμώ την ενημέρωση. Τι θα, σαφές δηλαδή, είναι αυτό. Θα κάνεις μια. Τώρα παίρνει κάποιες εκπομπές όπως είναι η Ελεονόρα Μελέτη, το έχουμε δει και αλλού, που είναι λίγο infotainment. Παίζουν και ενημέρωση, παίζουν και ψυχαγωγία κτλ. Θα μείνει σε κάποιο τέτοιο φορμάτ και θα το υπηρετήσει από άλλο ρόλο ή θα μπει αμυγό στο ενημερωτικό. Αν βάζουν, γιατί το ενημερωτικό έχει και ένα ρεπορτάζ λίγο διαφορετικό. Δημοσιογράφος είναι προφανώς μπορεί να το υπηρετήσει. Αν του βάλουν λέει, το μαχαίρι στο λαιμό, δεν μπορεί να βγάλει από πάνω του το ότι ξεκίνησε από τα δελτία ειδήσεων. Ναι. Γιατί από εκεί ξεκίνησε. Άρα να μπει σε κάτι αμυγό, α πούμε. Ξεκάθαρα το είπε αυτό. Από την ΕΡΤ και τον πήρε ο Τζόνι Καλημέρης και τον έφερε στον Αντένα. Και ήταν όμως το δελτίο ειδήσεων που το πήρα εγώ. Πάλι μετά από συζήτηση. Δημοσιογράφος ήταν, δεν κάνει περιτροπή σε ενημέρωση, αλλά το έθεσε σαν απάντηση, εάν και εφόσον πιεστεί να πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο. Στην παρούσα φάση, εξέφρασε σαφέστατα την ικανοποίησή του να είναι σε μια εκπομπή που είναι infotainment. Δεν είπε ότι θέλω να το αφήσω αυτό. Είπε ότι δεν θα κάνει κάτι αμυγός ψυχαγωγικό. Εγώ αυτό συμπεραίνω. Θεωρεί τον εαυτό του δημοσιογράφου της ενημέρωσης. Παιδιά, αλλά μένα, από εκεί και πέρα, εγώ δεν θα ξεχάσω όταν μου είπε θα πάω στο dancing. Καθόμουν έτσι καλή ώρα σε ένα καναπέ, ήρθε δίπλα μου. Ήσουν και εσύ, Ελεάνα μου, ήμασταν μαζί και μου το είπε. Και είναι αυτό το μάτι καμιά φορά το δικό μου που μου βγαίνει το σκορπίσιο. Όπα, για πέστε μας κι αυτά. Και γυρνάω και το κοιτάω έτσι. Του λέω, τι θα, το θυμάσαι Νίκο ήσουνα. Μόλις είχε τελειώσει η κοπή και του λέω, όχι, δεν θα πας. Αλλά είναι κι αυτός, γιατί φίλο μου να πω, εγώ θα πάω. Όχι, θα πάρω εγώ τηλέφωνο να μην σε πάρουνε. Όχι, πλάκα κάνω. Εννοώ ότι δεν έχει ρε παιδί μου αυτό το κόμπλεξ. Δεν έχει στεγανά. Αν πάω στο dancing ή αν κάνω και lifestyle, όχι, θα χάσω την ταυτότητά μου. Γιατί έχει πατάει γερά στα πόδια του, καταλαβες. Δεν τον νοιάζει. Είναι θωρακισμένη προσωπικότητα τηλεοπτική και όχι μόνο. Είναι θωρακισμένη προσωπικότητα ο Κώστας και από εκεί και πέρα είναι και επαγγελματικά. Εγώ ξέρω ότι και το Μέγκα θέλει τον Κώστα και θα μπει σε μια συζήτηση που πραγματικά θα έχει και ένα άλλο level. Και μπορεί να το είχε γίνει η συζήτηση και να την προηγούμενη φορά. Ναι, είχε γίνει αυτό. Άρα αυτό και ήταν κάτι το οποίο το είχαν αφήσει ανοιχτό ως προοπτική, απλά δεν ήρθε γιατί είχαμε και την πανδημία, είχαμε διάφορα στραβά στην πορεία. Θεωρώ ότι θα ξανακάτσουν στο τραπέζι και θα συζητήσουν σε ένα πλάνο διεκδίκησης του Κώστα. Αλλά και η Ελεονόρα θέλει τον Κώστα. Και αυτό είναι 100% σίγουρο. Αλλά αν δεν κλείσουν πρώτα τα συμβόλαια, αν δεν πέσουν υπογραφές, γιατί εκεί θα γίνει μια αναδιαμόρφωση. Φυσικά. Στη πρώτα ζώνη. Πρέπει να διαμορφωθεί με το πρόγραμμα. Με τους παρουσιαστές. Προηγούνται αυτά. Ναι. Προηγείται το κανάλι και τα σλότ. Θέλει χρόνο. Στην πορεία οι παρουσιαστές και στη συνέχεια βέβαια. Γιατί μιλάμε και για ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτόνομες προσωπικότητες. Εάν του Κώστα του έρθει μια διαστημική πρόταση από ένα σταθμό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Να πάρει νομίζω, αυτό το θέμα συνέντευξη πολύ και ο Παπανώτα. Και αυτό. Επειδή είναι διαστημικό, γι' αυτό λέω. Δεν είναι διαστημικό να κάνει συνέντευξη από τον Ερντογάν. Είναι καλό δημοσιογραφικό, καλή δημοσιογραφική ευκαιρία. Ναι, οκ, okay, απλά σε ρωτάω. Εσύ ναι, διαστημικό, θεωρώ εντός εισαγωγικών. Το να κάνεις τηλεοπτικά κάτι που σε ανεβάζει δύο σκαλιά σε σχέση με αυτό που είσαι τώρα σε επίπεδο εκτοπίσματος. Δηλαδή το να κάνει μια εκπομπή όλη δική του, να είναι και παρουσιαστής και να κάνει 10 συνεντεύξεις, μεταξύ των οποίων και τον Ερντογάν, είναι διαστημικό. Okay. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.